Μάη του 1981 και είμαι ο μοναδικός από όλους εδώ τους παρευρισκομένους σήμερα που είχα συμμετέχει στο πρώτο συνέδριο της Εθνικής με γενικό τον Κανάρη που είχε έρθει στο ελικόπτερο, με ελικόπτερο στο Πόρτο Καρά. Τριήμερο ήταν το συνέδριο, όχι τετράωρο, όχι... Ναι. 1981, 38 χρόνια. Μπήκα πιτσιρικάς και φεύγω παππούς. Πώς ήταν εκείνη η εποχή η αγορά μας και η εθνική ασφαλιστική και πώς είναι σήμερα? Θα σου πω κάτι που διάβασα πρόσφατα σε ένα τεύχος σας. 2% ήταν του ΑΕΠ, 2% παραμένει. Βέβαια τότε με πολύ κόπο και βάσανα, τώρα τα πράγματα πιο εύκολα. Ελπίζω ότι μετά από τόσο αγώνα που κάναμε όλοι εμείς οι παλιοί για να στήσουμε αυτή την φοβερή βιομηχανία, την καταπληκτική αυτή βιομηχανία, τα πράγματα να είναι καλύτερα από εδώ και πέρα. Το περιβάλλον ευνοεί, όλες οι συνθήκες ευνοούν, έτσι ώστε η νέα γενιά των ασφαλιστικών συμβούλων, αυτοί οι οποίοι είναι και πιο εστερνισμένοι από εμάς, πιο γνωσιακά μορφωμένοι, έτσι να έχουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί πια επιβάλλεται η ασφάλιση. Τόσα χρόνια εμείς λέγαμε ασφάλεια τότε και κοίταγαν τη λάμπα ή μας λέγανε ασφάλεια η αστυνομία. Τώρα πια ο κόσμος αρχίζει και το εστερνίζεται. Και δίνεται μια ευκαιρία στους νέους ανθρώπους να δημιουργήσουν εξαιρετικά αυτή την πορεία που τους μένει για να δημιουργήσουν. Τι κάνατε για να φτάσει η Εθνική να είναι η Εθνική που είναι σήμερα? Ξεκίνησα όταν πήγα στην Εθνική. Τότε η Εθνική έκανε 80 εκατομμύρια δραχμές, 82 εκατομμύρια. Και σήμερα η Εθνική κάνει 650 εκατομμύρια ευρώ, έτσι δεν είναι? Καλά, δεν λέω 700 εκατομμύρια ευρώ. Όλο αυτό έγινε από εμάς που στήσαμε τη βιομηχανία. Παράπλευρα, τότε η Εθνική Ασφαλιστική ήταν μια ασφαλιστική εταιρεία που δούλευε μόνο με την τράπεζα. Δεν είχε δίκτυο, έτσι. Και ξεκίνησαν τότε με τον Εμίλιο τον Ζαχαρέα, τον έχει ακούσει, τον παπά της Ζαχαρέας. Έτσι, τον είχα εγώ διευθυντή πωλήσεων. Τότε ήταν ο Κανάρης γενικός διευθυντής. Μετά άλλαξε η αλλαγή του 81, οπότε δεν είχαμε γενικό. Είχε αναλάβει ο Γιώργος Ογκυγλάς, αναπληρωτής γενικός, μέχρι να τοποθετήσει τότε η νέα κυβέρνηση στις αρχές του 82 τον Παύλο τον Νικολαίδη. Εγώ ξεκίνησα το 81 part-time ασφαλιστής, μέχρι που στις εκλογές του 81 αποφάσισα να γίνω full-time ασφαλιστής. Βγήκα το 81 που ξεκίνησα στο εξάμηνο τρίτος ασφαλιστής σε όλη την Ελλάδα, το 82 βγήκα πρώτος ασφαλιστής σε όλη την Ελλάδα από όλες τις εταιρείες και έγινα έμιστος. Ήταν τότε το διακεκριμένος που λέγανε, έπαιρνες και τον τίτλο του εμίστου. Το 83 έγινα unit και το 84 έγινα agency. Και 91 έγινα επιθεωρητής. Πόσο χρονών ήσασταν τότε? 24, ναι, 24. Είχα ένα παιδί όμως και έπρεπε να πετύχω. Γιατί άφησα μια επαγγελματική δραστηριότητα καταξιωμένη, ήμουν λογιστής, είχα εισοδήματα. Και όταν αποφάσισα να ξεκινήσω αυτό το επάγγελμα σαν δεύτερο επάγγελμα για να συμπλήρωσω τα εισοδήματα, και αποφάσισα μέσα σε μια νύχτα, έκατσα μόνος με ένα βράδυ, έκανα υπολογισμούς, λογιστικούς υπολογισμούς, να δω τι μπορώ να καταφέρω αν το κάνω αυτό το επάγγελμα part-timer τον Οκτώβριο του 81, και μάλιστα ξύπνησε η γυναίκα μου για να ταΐσει την κόρη μου τη μικρή. Μου λέει τι κάνεις όλη τη νύχτα, λέω υπολογισμούς. Λέω θα πάρεις ένα τηλέφωνο στο γραφείο και θα πεις δεν θα πάω για δουλειά, φεύγω για μεταπτυχιακό στο Παρίσι μάλιστα. Και χάρισα και το δεύτερο δεκαπενθήμερο στην εταιρεία Βυχή Επιμερινός, ήμουνα λογιστής προσωπικού εκεί στο εργοστάσιο. Αποφάσισα να γίνω full-timer ασφαλιστής, που αυτό μου πήγε πάρα πολύ καλά, ομολογουμένως. Οι πρώτες μου προμήθειες ήταν 156.000, ήταν ο γενικός, ο Κανέρας έπαιρνε 82. Σε ένα παιδί 24 χρονών που ξεκινάει τώρα σε αυτή την αγορά που έχουμε σήμερα, τι συμβουλές, εφόδια του δίνετε? Ένα πράγμα, πρέπει να έχεις ανάγκες σε αυτή τη δουλειά για να μπορέσεις να μεγαλουργήσεις. Και υποχρεωτικά, έτσι, εγώ είχα γυναίκα και παιδί και αποφάσισα να αλλάξω τα διδρομία. Και λέω της γυναίκας μου, δεν ξαναπάω στη δουλειά μου. Λέει, γυναίκα μου, πώς, από πού και ως πού, πώς και γιατί? Λέω, γιατί θα τα καταφέρω. Έπρεπε να τα καταφέρω. Μέσα σε αυτή τη λογική έψαχνα τότε από μόνος μου να βρω τα κερδοποιημένες αγορές ώστε να μπορέσω να πραγματοποιήσω μεγάλη παραγωγή. Ήμουνα ο πρώτος που ξεκίνησα τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Πήγαινα σε όλη την ευρύτερη περιοχή, Νίκαια, Σκορδαλού, Πειραιά, Κερατσίνη, Πέραμα. Και συζήταγα με τους φαρμακοποιούς τότε που ήταν τα πράγματα τελείως διαφορετικά για να μπορέσω να πραγματοποιήσω ασφαλιστικές συμβάσεις που έκανα πάρα πολλές. Μετά πήγα σε όλα τα συνεργεία γιατί θεωρούσα ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν μεγαλύτερη ανάγκη ασφάλισης και ήταν ομολογουμένως εξαιρετικά τα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα δεν κέρδισα 4 ταξίδια στο ξεκίνημά μου με την Εθνική, γιατί έπιασα το στόχο των ετήσιων, το στόχο των μηνιαίων. Δηλαδή, πήγα το πρώτο μου ταξίδι που πήγα με την Εθνική ήταν
ένα 12ήμερο τότε Ισπανία. Κέρδισα ένα τετραήμερο σαν πρώτος που βγήκα στη Ρόδο. Και 4 μέρες στο Παρίσι που επειδή ήταν και το σόι της γυναίκας μου και κάτσαμε 25 μέρες εκεί, το απολαύσαμε. Έτσι ήταν και μια αφορμή να εδραιωθώ στο επάγγελμα. Όταν δες το πρώτο συνέδριο είδα την έγκλη τότε του Πόρτο Καρά που μόλις είχε ανοίξει τότε το Πόρτο Καρά, έμεινα άφορος γιατί εντάξει δεν ήταν πρωτόγνωρα πράγματα τη δεκαετία του 80 αυτά. Και μέσα σε αυτό το χώρο σου δίνονται πάρα πολλές ευκαιρίες να αναπτυχθείς. Βασικά να καλλιεργηθεί σαν άνθρωπο. Εγώ αυτό που πήρα από αυτή τη δουλειά και το έχω δηλώσει ευθαρσώ σε διάφορε συνεντεύξει μου ότι δεν έκανα αυτή τη δουλειά για να γίνω πλούσιο. Δεν έκανα γιατί την έβρισα και τη βρίσκομαι αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, ομολογουμένω έχω ένα φοβερό συνέστημα ικανοποίηση. Και αυτό προσπάθησα να μεταλαμπαδεύσω σε όλη αυτή τη διαδρομή που έκανα. Γιατί είχα φτάσει κάποια στιγμή μέχρι τη δεκαετία του 2000 που αποφάσισαμε τότε με το Νεκτάριο να κάνουμε γεωγραφική ανακαταδιανομή το 1999. Είχα κάνει γραφεία από Ορεστιάδα, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, δύο στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Λάρισα, Ελασσόνα, Κορυδαλό και Πειραιά. Είχα 284 active συνεργάτες. Μέχρι που είπα κάποια στιγμή, εντάξει, γιατί έπαθα και ένα πολύ μεγάλο ατύχημα, αυτό σου επαναπροσδιορίζει και γενικά τις τάσεις ζωής κτλ. Τα έδωσα τότε σε κάποιους συναδέλφους που αναπτυχθήκαν και πήγαν εξαιρετικά καλά και τα μάζεψα το γραφείο μου. Γι' αυτό από τότε λέω θα φτιάξω μια επιθεώρηση boutique που δίνω βαρύτητα στην πιστότητα και στην ποιότητα. Αυτά εν γέννη. Τώρα θες ερωτήσεις ιδιαίτερες. Το απόσταγμα θέλω από όλη αυτή την διαδρομή. Τι έχει μείνει? Είναι μια φανταστική δουλειά. Υπέροχη δουλειά. Και μόνο που σου δίνεται η δυνατότητα να γνωρίζεις και να συναναστρέφεσαι με κόσμο. Και να είσαι εσύ ο αρρωγός στο οποιοδήποτε γεγονός, καλό ή κακό, το συνανθρώπο σου, αυτό σε γεμίζει με φοβερή ικανοποίηση.